την Παλαιά Διαθήκη από το βιβλίο Βασιλέων Β. Είμαστε σελίδα 364 και θα διαβάσουμε από το έψιλον κεφάλαιο και 15 εδάφιο. 5 κεφάλαιο, 15 εδάφιο, σελίδα 364. Και επέστρεψε ο Νεεμάν προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη μίαν το Ισραήλ, όθεν τώρα δέχτη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε ζει Κύριος, ενώπιον του οποίου παρίσταμε δε θέλω δεχθεί. Ο δε εβίασεν αυτό να δεχθεί αλλά δεν έστερξε. Και είπεν ο Νεεμάν «Κι αν μη ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσία εις άλλους θεούς παρά μόνο εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ο Κύριος σας συγχωρήσει τον δούλον σου περί του πράγματος τούτου. Και είπε προς αυτόν, είπαγε εν ειρήνη, και ανεχώρησεν απ' αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισαέ, του ανθρώπου του Θεού, ιδού εφίστη ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε, πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τι παρά αυτού. Και έτρεξε ο Γιεζή κατόπιν του Νεεμάν και ότε είδε αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού επίδησεν εκ της αμάξης η συνάντησην αυτού και είπε «Καλώς έχετε». Ο δε είπε «Καλώς». Ο Κύριος μου με απέστειλε λέγον ιδού ταύτην την ώραν ήλθον προς εμέ εκ του όρους Εφραήμ δύο νέοι εκ των ιών των προφητών δώσεις αυτούς παρακαλώ εν τάλαντον αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων. Και είπε ο Νεεμάν, λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα. Και εβίασεν αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων και επέθεσεν αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και εβάσταζον αυτά έμπροσθεν αυτού. Και όταν ήλθεν εις οφείλ, έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτού και φύλαξεν εν το οίκο και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησαν. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, πόθεν Γιεζή, ο δε είπεν ο δούλος σου δεν υπήγε πού ποτέ. Και είπε προς αυτόν, δεν υπήγεν η καρδία μου μετά σου, ότι ο άνθρωπος επέστρεψεν από τις αμάξεις αυτού η συνάντησήν σου. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και λεώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί εισέ και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα και εξήλθεν απέμπροσθεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν. Και είπον ή των προφητών προς τον Ελισέ ιδού τώρα ο τόπος εις τον οποίον εμείς κατοικούμεν ενώπιόν σου είναι στενός δημάς ας υπάγομεν παρακαλούμεν έως του Ιορδάνου και εκείθεν ας λάβομεν έκαστος μία δοκόν και ας κάμωμεν σε αυτούς εκεί τόπον δια να κατοικόμεν εκεί. Ο δε είπε υπάγεται και είπεν ο Ιης ευαρεστήθη τι παρακαλώ να έρθεις μετά τον δούλον σου και είπε θέλω ελθεί και υπήγε μετά αυτόν και ελθόντες στον Ιορδάνη έκοπτον τα ξύλα ενώ δε Ιης κατέβαλε την τοκόν έπεσε το σιδήριον εις το είδωρ και βόησεν και είπε ο Κύριε και τούτο ή το δάνειον. Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού που έπεσε και έδειξε τον τόπον εις αυτόν τότε έκοψε σχίζαν ξύλου και έριψεν εκεί και το σιδήριον επεπόλασε και είπεν ανάλαβε προς σε αυτόν και εκτείνα στη χείραν αυτού έλαβεν αυτό αμήν. Νεεμάν ο Σύρος ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, ένας άνθρωπος που ήταν ο μόνος από το λαό Ισραήλ και μάλιστα Σύριος, ο οποίος ήταν λεπρός και ο Θεός τον θεράπευσε. Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε με την καθαρότητά του, τον αγιασμό του, προκάλεσε την παρουσία του Θεού και ο Θεός έψαξε να βρει έναν τρόπο για να το αποκαλυφθεί και ο τρόπος αυτός και να του φανερωθεί και να του φανερώσει ότι είναι ο μόνος ζών και αληθινός Θεός και ο τρόπος αυτός ήταν ιδιαίτερα επώδυνος.
ο Θεός έφερε εις αυτόν λέπρα. Αλλά η λέπρα, αυτή η μεγάλη, θα τολμούσα να πω κατάρα, στα μάτια των ανθρώπων, στα μάτια του Θεού ήταν ιδιαίτερη ευλογία. Αυτό το μεγάλο κακό, στα μάτια του Θεού ήταν ιδιαίτερη ευλογία, γιατί θα ήταν η αιτία να γνωρίσει ο Νεεμάν τον ζώντα και αληθινό Θεό, και όχι μόνο αυτό, και μέσα από τη ζωή του Νεεμάν να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό είναι αληθινός ο λόγος του Θεού που λέει ότι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, περιτρέχει δια πάσης της γης για να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τελεία και να ελπίσει στον Θεό και μόνο σε Αυτόν, ώστε ο Θεός μέσα από Αυτόν να φανερώσει τη δόξα τη δική Του. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν περιέρχεται διόλης της γης και τότε βρήκε τον Νεεμάν, το Σύρο, ο οποίος ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης και δεν είχε καμία σχέση με το Θεό. Η καρδιά του όμως, στα μάτια του Θεού, ήταν ευάρεστη εις Αυτόν, τέλεια εις το να μπορεί να ελπίζει όταν θα ανοίξει δρόμο ο Θεός, μόνο στον Θεό και στον Θεό και μόνο στο Θεό. Πράγματι, ο Θεός, να μην ξαναπούμε αυτά που την περασμένη Δευτέρα, πράγματι ο Θεός βρήκε τρόπο, έφερε τον με μία δούλη, εχμάλωτο, που και αυτή ο Θεός την εξέλεξε με επώδυνο τρόπο για να δοξαστεί μέσα από τη δική της τη ζωή και τα δικά της τα λόγια. Την εχμαλωσία, την κατάρα στα μάτια του ανθρώπου, των ανθρώπων, ο Θεός την αποκαλύπτει σε μας ότι ήταν μια ιδιαίτερη ευλογία. Και έτσι θεραπεύθηκε. Όταν υπάκουσε κατά πάντα στα λόγια του δούλου του Θεού, του Ελισέ, του προφήτου, δηλαδή στα λόγια του Θεού. Επέστρεψε δε, και εδώ φαίνεται και η ευγνωμοσύνη που είχε στην καρδιά του ο Νεεμάν, δεν πήρε από το Θεό και έφυγε, αλλά πήρε από το Θεό και επέστρεψε. Δεν είναι απλό αυτό. Από τους 10 λεπρούς στην Καινή Διαθήκη που θεράπευσε ο Χριστός, μόνο ένας. Όταν τον θεράπευσε ο Ιησούς Χριστός, επέστρεψε για να τον δοξάσει και να τον ευγνωμονήσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Και ο Κύριος μας τον επένεσε, λέγοντας ότι η πίστη σου σε έσωσε. Τον επένεσε όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα, καθώς ομολόγησε ο Ιησούς Χριστός ότι αυτός ο άνθρωπος σώθηκε κιόλας, σώθηκε η ψυχή του. Δεν είναι μόνο ότι πήρε θεραπεία, οι άλλοι 9 πήραν θεραπεία, αλλά δεν πήραν σωτηρία. Αυτός πήρε θεραπεία, αλλά επειδή ήταν ευγνώμονος στο Θεό, πήρε και τη σωτηρία, τη ζωή την αιώνια. Ο Νεεμάν λοιπόν επέστρεψε και εξήλθε αυτός και όλη η συνοδεία μαζί του και στάθηκε μπροστά στον Ελισέο, ο οποίος εξήλθε να τον υπαντήσει. Και εκεί έκαμε την ομολογία της πίστεως. Όχι μόνο πίστεψε στα λόγια με την καρδιά του, αλλά ομολόγησε και με το στόμα του που αυτό είναι βάρεστο εις το Θεό και αποκαλύπτει, φανερώνει τη σωτηρία που ο Θεός κάνει στις ζωές των ανθρώπων. Ομολόγησε λοιπόν λέγοντας, τώρα εγνώρισα με τη θεραπεία μου και με τη θεραπεία μου με αυτόν τον παράδοξο τρόπο να βαφτιστώ στον Ιορδάνη 7 φορές και το νερό του Ιορδάνη να καθαρίσει τις πληγές, αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος καθάρισε τις πληγές της λέπρας. Τώρα εγνώρισα ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εν πάση τη γη, ημί ο Θεός εν το Ισραήλ. Αυτή είναι η καρδία, η τελεία. Η ελπίδα του μόνο στον Κύριο. Και στη συνέχεια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και στον Ελισέ, τον άνθρωπο του Θεού, του είπε, δέχθητη τώρα δώρον παρά του δούλου σου. Όμως ο Ελισέ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν αρέσει στο Θεό.
δεν θα πάρει δώρο ο Ελισέ επειδή ο Θεός τον θεράπευσε, ούτε επειδή ο Θεός είπε στον Ελισέ τι να κάνει ο Νεεμάν για να θεραπευθεί. Αυτά δεν γίνονται με αμοιβή ούτε με ανταμοιβή. Αυτά γίνονται με ευχαριστία και δοξολογία σε αυτόν που πρέπει, τον αληθινό Θεό. Επέμενε, τον εβίασε, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον Ελισέ να πάρει χρήματα ή δώρα. Και συνεχίζει λοιπόν ο Νεεμάν λέγοντας: παρόλο που δεν δέχεσαι, άσε με να πάρω 2 φορτία χώματος, διότι από εδώ και στο εξής τα ολοκαυτώματά μου θα τα προσφέρω μόνο στη γη του Ισραήλ, γι' αυτό θέλω το χώμα και στον αληθινό Θεό. Αλλά ας συγχωρήσει ο Κύριος και περί τούτου το πράγματος των δούλων σου, διότι όταν εισέρχεται ο βασιλιάς ο Κύριός μου, του βασιλιάς των Σύρων, των Συρίων, εις τον οίκο του Ρημών δια να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται στη χείρα μου, και εγώ κλείνω τον εαυτό μου εις τον οίκο εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών. Και εγώ όπως και αυτός προσκυνάμε στον οίκο του Ρημών το Θεό, του Ρημών, το Θεό Ρημών. Και τον ρωτάει και του ομολογεί και τον πληροφορεί και περιμένει μία απάντηση από τον Ελισέ: μη το κάνεις αυτό ή κάντο αυτό. Ο Ελισέ όμως με τη σοφία του Θεού το απαντάει: είπα γεν ειρήνη, μη λέγοντας αυτόν ούτε ναι ούτε όχι. Αφήνοντας δηλαδή τον Νεεμάν να πάρει οδηγία από το Θεό, εμπιστεύεται το Θεό ότι μπορεί να τον ελέγξει, γιατί αν του έλεγε κάντο και μη φοβάσαι, θα ήταν και ο Ελισέ παραβάτη στο λόγο του Θεού που έλεγε τον Θεό μου θα προσκυνήσεις και αυτόν θα λατρεύσεις, αλλά και θα οδηγούσε σε παράβαση από επιοίκεια ανθρώπινη και συναισθηματική τον Εμάν που δεν θα άρεσε στο Θεό. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούσε να του βάλει ένα τόσο μεγάλο φορτίο που να του πει ότι μη το κάνεις, γιατί ήξερε πόσο σοβαρό είναι αυτό για τον Νεεμάν, για το βασιλιά του, αλλά και για τη σκέψη του. Και η απάντησή του ήταν σοφή. Ούτε ναι, ούτε όχι. Δεν μπήκε ανάμεσα στο Θεό και στον Νεεμάν για να πάρει αυτό στη θέση του Θεού να δώσει γνώμη, είτε θετική όπως θα έπρεπε, είτε αρνητική όπως φοβότανε, αλλά άφησε το Θεό να ενεργήσει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σοφία από το Θεό. Εμπιστεύεται το Θεό. Δεν παίρνει τη θέση του Θεού και δεν βάζει περισσότερο βάρος από αυτό που αντέχει ο κάθε άνθρωπος. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεργεί. Ποτέ δεν πιέζει, ποτέ δεν εκβιάζει ο Θεός, ποτέ δεν επιβάλλει, αλλά παρακαλεί και με τρόπο αγαθό, γιατί ο Θεός είναι ο μόνος αγαθός, πείθει. Δεν θέλει λοιπόν ο Ελισέ να πείσει τον Νεεμάν ούτε για τη θετική απάντηση ούτε για την αρνητική, αλλά τον αφιερώνει στο Θεό. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ασφαλές, γιατί ο Θεός εξεύρει να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Είναι ένας πειρασμός για τον Νεεμάν το Σύρο, ένα βάρος που έχει μπει στην καρδιά του για τον Νεεμάν το Σύρο. Και ο Ελισέ απομακρύνεται αφήνοντας το Θεό να ενεργήσει στη ζωή του, μη βάζοντας βάρος που δεν μπορεί να τα αντέξει, αλλά και μη δίνοντας την ευκαιρία της παράβασης. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού τι λέει, αδελφοί? Κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας.
Δεν ανακατευόμαστε σαν άνθρωποι ανάμεσα στο ζευγάρι. Ας τα βρούνε με τη χάρη του Χριστού και τη βοήθεια του Θεού μόνοι τους. Δεν ελέγχουμε, δεν εξαναγκάζουμε, ούτε επί προσωπικού είτε όχι επίπεδου, οικογενειακού ή οποιοδήποτε άλλο επίπεδου. Κηρύττουμε το λόγο της αληθείας και αφήνουμε το Θεό να εργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων το δικό του το θέλημα, το οποίο δεν είναι εντολή δική μας, αλλά είναι εντολή του Θεού. Είναι θέλημα του Θεού και για μας, αλλά και για αυτούς. Κεφαλή δε του ανδρός είναι ο Χριστός. Δεν ανακατευόμαστε, δεν μπαίνουμε όπως ακριβώς ο Ελισέ ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος τι είπε, κάτι πολύ σοφό. Εμείς θα εμένουμε στο Λόγο του Θεού και στις προσευχές. Δεν είμαστε ούτε νομοθέτες, ούτε χωροφύλακες, ούτε επιβάλλουμε, ούτε παίρνουμε φορτία που δεν μας έχει δώσει το δικαίωμα ο Θεός. Αλλά με εμπιστοσύνη στο Θεό απομακρυνόμαστε ώστε το έργο να το κάνει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Τι έγινε στη συνέχεια? Εγώ σαν άνθρωπος λέω με τα πάσης βεβαιότητος ότι μέχρι να φτάσει στην πόλη του, στη Συρία, ο Θεός θα του έχει δώσει και το θάρρος και τη δύναμη να κάνει το δικό του θέλημα, χωρίς να τον έχει επιβαρύνει κανένας άνθρωπος και να του δημιουργήσει αντίδραση και αντίσταση. Στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, δεν δίνουμε εντολές, προτρέπουμε, όχι εντολές, προτροπές, αλλά μόνο ο Λόγος του Θεού. Και αν σε ρωτήσει κάποιος και βλέπεις τη δυσκολία, εάν του πεις κάντο, που είναι το θέλημα του Θεού, να αποφύγεις. Μη του βάζεις βαριά φορτία όπως έκαναν οι νομικοί, που έβαζαν στους ανθρώπους βαριά φορτία και οι ίδιοι δεν τα σήκωναν. Το φορτίο που θα μας βάλει ο Θεός είναι αυτός που θα μας το σηκώσει κιόλας και θα μας βοηθήσει. Το φορτίο που βάζει άνθρωπος είναι ασήκωτο, αδερφοί, ασήκωτο. Έχουμε έναν ωραίο τρόπο να φανερώνουμε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, είτε της οικογένειάς μας είτε της Εκκλησίας. Το παράδειγμά μας, τη ζωή μας, η ζωή μας, να ευαγγελίζουμε, να διδάσκουμε με τη μαρτυρία της ζωής μας. Ωραιότερο παράδειγμα από αυτό δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί αν πράγματι η ζωή σου είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, ο Θεός θα συμμαρτυρεί, θα σε ευλογεί, θα σου δίνει καρπό, θα σε συστήνει και θα είσαι ο καλύτερος δάσκαλος μέσα στην Εκκλησία και ο καλύτερος σύμβουλος μέσα στην Εκκλησία. Όχι με τα λόγια σου, αλλά με τη ζωή σου. Γι' αυτό και πάντοτε ο Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο να είσαι τύπος του ποιμνίου και για τον εαυτό του λέει μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Όμως έχει συνέχεια. Δεν θα έπρεπε να έχει τώρα συνέχεια κακή, αλλά έχει κακή συνέχεια. Ο Γιεζή, ο υπηρέτης του, ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να υπηρετεί όχι μόνο τον Θεό, αλλά να υπηρετεί τον Ελισέ. Ένας αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού στο να υπηρετεί τον Ελισέ.
Τότε έχει πάρει απόφαση να προσκοληθεί στο έργο του Θεού, στην υπηρεσία, και μάλιστα με ωραίο τρόπο, με επιμέλεια, με σοβαρότητα, ώστε να είναι, θα τολμούσα να πω, και απαραίτητο στον Ελισέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευάρεστος στον Θεό. Ευάρεστος στον Θεό είναι ο άνθρωπος που έχει καρδιά κατά την καρδία του Θεού, που έχει σκέψεις κατά το θέλημα του Θεού, με αποτέλεσμα να έχει έργο σύμφωνα με το έργο του Θεού. Ο Γεζή λοιπόν, που είναι αφιερωμένος, επιμελής, υπηρέτης καλός, όταν είδε ότι ο Ελισέ δεν πήρε δώρο από τον Νεεμάν, η καρδιά του στράβωσε λέγοντας: «Ιδού εφίστη ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτο του Συρίου», μιλώντας με μεγάλη περιφρόνηση για τον Νεεμάν, ο οποίος πραγματικά ήταν Σύριος, αλλά δεν σκέφτηκε ο Γιεζή καθόλου ότι ο Θεός αυτόν τον Σύριο τον έκλεξε και τον τίμησε. Και μέσα από αυτό το Σύριο δοξάστηκε ο Θεός. Περιφρόνησε, μέσα στην καρδιά του εξουθένησε, μέσα στην καρδιά του αυτόν που ο Θεός τίμησε, που ο Θεός εξέλεξε. Από εδώ και πέρα τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θεώρησε κιόλας ότι και ο Ελισέ έκανε ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος, που δεν εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία να πλουτίσει, να κερδίσει, δικαιολογημένα κατά την άποψή του, αδικαιολόγητα εντελώς κατά την άποψη του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κακή αρχή, πολύ μεγάλο κακό, να εξουθενείς οποιονδήποτε άνθρωπο, ιδιαίτερα αυτόν που έχει τιμήσει ο Θεός. Φοβερό κακό είναι. Θα οδηγηθεί σε αδιέξοδα μεγάλα και πιθανόν και σε ταλαιπωρία και σε κρίση, όπως ο Γιεζή, που η καρδιά του όμως χάλασε από τη φιλαργυρία. Μέσα από τις σκέψεις του Γιεζή μπορούμε να καταλάβουμε την κατάντια του Ιούδα, ο οποίος για 300 αργύρια παρέδωσε τον Κύριο. Η καρδιά του έστρεψε στη φιλαργυρία. Ένας τέλειος ειδωλολάτρης που λάτρεψε το χρήμα, τα δώρα και όχι το Θεό. Γι' αυτό και συνέχισε με μία αυτοδικαίωση. Ακούς ο Ελισέ να αφήσει να φύγει αυτός ο άθλιος Σύριος. Εγώ ξέρω πολύ καλύτερα από τον Ελισέ και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα τρέξω κατόπιν αυτού και θα λάβω από αυτόν. Τώρα πέφτει στο δεύτερο μεγάλο λάθος, στη δεύτερη πλάνη. Δεν ξέρει αυτός, εγώ ξέρω. Δεν έκανα καλά αυτός, εγώ θα κάνω καλά. Η πρώτη ήταν ονείδησε, εξουθένησε, και η δεύτερη ήταν θεώρησε ότι αυτός ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Ενώ ο Λόγος του Θεού το λέει πάρα πολύ ωραία, αδερφοί: «Ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους». Τι ωραία που θα ήταν, έστω και όταν η καρδιά του ονείδησε και εξουθένησε αυτόν τον άθλιο το Σύριο, τον οποίον ο Θεός όμως τίμησε και ευλόγησε, να πει: αφού το έκανε ο Ελισέ, καλώς καμωμένο». Είναι ωραίο, αδερφοί, να υποτασσόμεθα, να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας
λέγοντας ότι που ξέρεις μπορεί να έχει δίκιο ο αδερφός μου. Και αν τον βλέπεις κιόλας και επιμένει, γιατί επέμενε ο Νεεμάν να του δώσει, αλλά δεν έστερξε, δηλαδή τα κατάφερε, βλέπεις ότι επιμένει τόσο πολύ. Άφησε τον να πάει μπροστά. Μπορεί ο Θεός να θέλει να οδηγήσει τα πράγματα προς τη δική του την κατεύθυνση. Και τα επιχειρήματά του είναι και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αν επιμένουμε σε αυτά που νομίζουμε, τότε ξέρετε τι γινόμαστε. Κατά το Λόγο του Θεού, ιδιογνώμονες. Και ο ιδιογνώμων είναι ακατάστατος στη ζωή του. Είναι άνθρωπος επίμονος, εγωιστής, που θα βρει αντιμέτωπο το Θεό. Όχι, δεν έχω δίκιο. Λες να μην έχω δίκιο. Λες να έχει δίκιο ο αδερφός μου. Ας μην επιμένω, ας περιμένω το Θεό. Τι όμορφο είναι αυτό το πνεύμα, αδερφοί αγαπητοί, της υπομονής, της αγαθοσύνης, που δεν είναι τίποτα άλλο από το πνεύμα της ταπείνωσης. Όμως ακριβώς το αντίθετο πνεύμα είχε η Γιεζή. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο Ηλισέ. Ο Θεός μας έστειλε δώρα με τον Νεεμάν. Εγώ ξέρω, μόνο εγώ ξέρω, και εγώ θα τα καταφέρω. Δεν είναι συμβιβαστικός όπως θέλει ο Θεός. Η Γραφή μας λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι συμβιβαστικός. Να μην είναι απόλυτος. Ο Θεός θα σε δικαιώσει. Και δίκιο να έχεις, άστον το Θεό να εργαστεί να σε δικαιώσει. Άδικος, αν άδικο έχεις, άστον το Θεό να σε διαφυλάξει. Με την επιμονή μας και την ιδιογνωμοσύνη μας, σίγουρα θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Είτε δίκιο έχουμε είτε άδικο. Με την υποχωρητικότητά μας, με τη συμβιβαστικότητά μας, με την αγαθοσύνη μας, με τη γλυκύτητά μας, θα δώσουμε την ευκαιρία στο Θεό να ενεργήσει σωστά και να δικαιωθούμε κι εμείς για το καλό μας. Που ξέρεις αν ο άλλος που επιμένει δεν τον έχει βάλει ο Θεός να επιμένει? Που ξέρεις αν δεν τον έχει βάλει ο Θεός να επιμένει για να σε φυλάξει? Ή που ξέρεις αν δεν τον έχει βάλει ο Θεός να επιμένει για να δοκιμάσει την ταπείνωσή σου? Και έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις τις ανθρώπινες, ξεκίνησε και γρήγορα πρόφτασε τον Νεεμάν το Σύρο. Ο Νεεμάν τον είδε από μακριά, ευγνώμων όπως είναι, θα τολμούσα να πω άγιος άνθρωπος του Θεού πια, ταπεινός πια, έτοιμος να προσφέρει ό,τι του ζητήσουνε, έτοιμος να μην χαλάσει ποτέ χατήρι. Του λέει, τι συμβαίνει, έχετε καλά όλοι, όλα καλά? Και ο άνθρωπος αυτός πια, που η καρδιά του διεστράφει, αρχίζει τα ψέματα. Γιατί? Για να επιτύχει του σκοπού του. Όταν φτάσει ο άνθρωπος αυτό, είναι το τελικό στάδιο. Όταν ο άνθρωπος λέει ψέματα για να πετύχει του σκοπού του, και αντί να σκεφτόμαστε για τους άλλους, να δούμε στον εαυτό μας, όταν πιάσουμε τον εαυτό μας να λέμε ψέματα για να πετύχουμε το σκοπό μας, τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Λέει, ήρθαν οι δύο νέοι προφήτες, σε παρακαλώ δώσε μας ένα τάλαντο αργυρίου, ασημιού, και δύο αλλαγές ενδυμάτων, λέει ο Ηλισέ που με απέστειλε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, χάθηκε ο φόβος του Θεού πια. Χάθηκε ο φόβος του Θεού. Κανένας έλεγχος. Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι
να κάνουμε κάτι που μας ελέγχει η καρδιά μας. Ίσως είμαστε σε αδιέξοδο και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά ποτέ, αδερφοί, να μην κάνουμε κάτι χωρίς φόβο Θεού. Με φόβο Θεού, έστω και αν αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Με εξήτηση το αίμα σου, Κύριε, συγχώρεσέ με, αλλά πρέπει να προχωρήσω. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου, την οποία δέχεται ο Θεός. Την υπεροχή του ανθρώπου στο ότι ξέρω τι κάνω, δεν τη δέχεται ο Θεός. Ο Νεεμάν με πολύ χαρά είπε, λάβε ευχαρίστως όχι ένα τάλαντο ασημείου, δύο. Και λάβε και δύο στολές. Και επειδή είναι βαριά και δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις, πάρε και δύο δούλους μου να σε βοηθήσουν. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Σε αγκαρεύει κάποιος να πας εν μίλιον, είπαγε με τα αυτού δύο. Σου ζητάει ένα, δώσ' του δύο. Θέλει κάτι περισσότερο, κάνε. Με χαρά. Όσοι στον Κύριο. Όχι με γκρίνια, με γογγισμούς, με παράπονα, με χαρά. Και ο Γεζί κατάλαβε ότι επέτυχε του σκοπού του. Τα πήρε, τα κουβάλισαν, φτάσανε μέχρι το σπίτι του, τα άφησε στο σπίτι του, πέτυχα, τέλειωσα. Πέτυχες, αλλά τι τέλειωσες. Πέτυχες, αλλά να δούμε το αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν, με την άνεση του επιτυχημένου, αλλά με ψέματα και με αδικίες και με παραβάσεις, χωρίς φόβο Θεού, στέκεται μπροστά στον Ελισέ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Θεού και ο δούλος του Θεού. Ο Ελισέ τώρα τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, γιατί ο Θεός αποφάσισε να κάνει κρίση, γι' αυτό και του αποκάλυψε την αλήθεια. Και όταν αποκαλύπτει ο Θεός, αποκαλύπτει είτε προς ευλογία είτε προς κρίση. Λέει, πού πήγες? Λέει, πουθενά, πουθενά, εδώ ήμουνα. Αυτό ήταν το τελευταίο του ψέμα. Αδερφοί, ο Θεός να μας φυλάει από καρδιές πονηρές, από πονηριές και πανουργίες. Μην νομίζετε ότι ο χριστιανός δεν θα πέσει σε τέτοιους πειρασμούς. Μην νομίζετε, γιατί είναι για όλους τους άλλους. Πρώτα για μας είναι. Γι' αυτό με φόβο Θεού, με συντριβή καρδιάς. Αν δεν έχεις καταλάβει, δεν πειράζει, δεν το λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Ακόμη και αν από αδυναμία δεν μπορείς, ο Θεός θα βρει τρόπο να σε ελευθερώσει από τον πειρασμό. Μην ξεχνάμε, εξεύρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό, αλλά τους ευσεβείς που έχουν φόβο Θεού, που σέβονται το Θεό. Πού ήσουνα? Πουθενά. Εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Όταν σταμάτησες τον Νεεμάν και επέστρεψε ευχαρίστως σε σένα, του ζήτησες και πήρες, και λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι καιρός, Γεζί, τώρα να λάβεις αργύριον, ημάτια, ελαιώνας, αμπελώνας, πρόβατα, βόας, δούλους και δούλας. Αυτό είχε στην καρδιά του. Τώρα με αυτά τα λεφτά, πω, τι έχω να πάρω. Τι μεγάλη επιτυχία κατάφερα. Δούλους, δούλες, πρόβατα, βόδια θα αγοράσω, αμπελώνες, ελαιώνες, ημάτια, ό,τι θέλω θα αγοράσω με δύο τάλαντα σημείου δικά μου. Και προσέξτε, δικά μου. Ούτε καν είπε τα πάω στον Ελισέ. Γιατί ο Ελισέ θα του λέγει πήγαινε του τα πίσω. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε εμείς. Δικά μου. Άφρον, άφρον, είπε ο Κύριος στον άφρονα τον πλούσιο. Όλα αυτά που ετοίμασες τώρα, ποιανού είναι? Γιατί σήμερα
απαιτούνε την ψυχή σου τα δαιμόνια. Γιατί χωρίς φόβο φρόντισες για την απόλαυσή σου. Εδώ στη γη, αδερφοί, δεν είναι καιρός. Ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, αλλά και πάντα. Να φροντίζουμε για την απόλαυση στη γη αυτή. Μην εργάζεστε, όχι μην φροντίζετε μόνο και μην μεριμνάτε. Μην εργάζεστε για τη ζωή, για την τροφή τη φτυρωμένη, λέει ο Χριστός. Αλλά να εργάζεστε για την τροφή τη μένουσα, η ζωή αιώνιων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάζουμε συνεχόμενα την καρδιά μας τι επιθυμεί. Αν επιθυμεί τη Βασιλεία του Θεού, αν επιθυμεί την υπακοή, τη δικαιοσύνη του Θεού, αν επιθυμεί το έργο του Θεού, αν επιθυμεί το θέλημα του Θεού, αν επιθυμεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να αγαπάει τους αδελφούς του, να συγχωρεί, να μακροθυμεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να εξετάζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, και να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία στην προσευχή μας εξητούμε, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότηση στους εξητούντας Αυτόν. Όταν πάω, τι προσεύχομαι, τι ζητάω, τι επιθυμώ. Βεβαίως μας λέει ο Λόγος του Θεού, αιτείται και θέλει σας δοθεί, αλλά σου δίνει ο Θεός την ελευθερία να εκλέξεις τι θα αιτείς, τι θα ζητάς, ποια πόρτα θα χτυπάς να σου ανοίξει. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα ο Θεός θα σας τα προσθέτει. Αν ζητάς όμως όλα τα άλλα, δεν θα σου προσθέτει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, θα στην αφαιρεί. Εκεί στο ταμείο σου θα καταλάβεις τι λέει η καρδιά σου. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά πρώτα στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσευχή μας είναι έργο Θεού. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε «Εμείς θα εμένουμε στο Λόγο του Θεού και στις προσευχές», ήξερε ότι και ο Λόγος του Θεού και οι προσευχές είναι έργο. Δεν είναι η ευκαιρία για να πάρουμε από το Θεό. Είναι η ευκαιρία για να ευαρεστούμε το Θεό. Δεν είναι ευκαιρία να κερδίσουμε από το Θεό. Είναι ευκαιρία να κερδίσουμε από το Θεό για τους άλλους. Από τα γόνατά σου εύκολα επιτρέπει ο Θεός να καταλάβεις τι γίνεται μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο ταμείο. Δεν είναι μια ευκαιρία για να πάρω, είναι μια ευκαιρία για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μου. Γι' αυτό σας προτρέπω, γράφτε σε ένα χαρτάκι. Εγώ δεν το έχω κάνει και θέλω να το κάνω. Πολλοί αδερφοί έρχονται και σου λένε «προσευχή σου», σου λέω «ναι» και το ξεχνάω. Και μετά με ξαναρωτάνε και λέω «το ξέχασα» και ντρέπομαι. Τώρα θα πάρω ένα χαρτάκι, δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά θα το κάνω γρήγορα. Όταν μου λέει κάποιος, μετά θα πηγαίνω κρυφά-κρυφά και θα το γράφω. Ώστε όταν θα πάω στο σπίτι μου να εργαστώ το έργο του Θεού. Όχι να χαλάω, να λέω «δεν χαλάω χατήρι στους αδελφούς μου», αλλά ξεχνάω. Αλλά να λέω «δεν χαλάω χατήρι στους αδελφούς μου» και φροντίζω να μην ξεχνάω. Η προσευχή είναι έργο και δυστυχώς πολύ τελευταία πρόσφατα το κατάλαβα. Εγώ πάντοτε την προσευχή την είχα για να δοξάσω το Θεό και καλώς,
για να του πω τα προβλήματά μου και καλώς, για να ζητήσω από το Θεό και μάλιστα πάντοτε με κάθιση για τη δόξα του Θεού, όχι ανθρώπινη. Έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μαζί με τη γυναίκα μου πήγαμε και προσευχηθήκαμε και ο Θεός δεν μας το έδωσε. Αλλά κατάλαβα πόσο λάθος ή πόσο μικρό είναι αυτό μπροστά στο έργο που ο Θεός έχει για τον κάθε έναν από εμάς. Να προσευχόμαστε για όλα τα ζητήματα των άλλων πρώτα, γνωρίζοντας ότι τα δικά μας τα φροντίζει ο Θεός. Εάν εμείς φροντίζουμε για τα ζητήματα των αδελφών μας και όχι μόνο, ο Θεός θα φροντίζει για τα ζητήματα τα δικά μας και όχι μόνο. Αλληλούια. Είναι έργο. Δεν αστειευόταν ο Απόστολος Πέτρος όταν είπε ότι εμείς θα εμένομεν στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Ο Λόγος του Θεού είναι έργο Θεού. Δεν μπορείς να ανεβαίνεις και να λες ό,τι θέλεις. Είσαι μια κοινωνία μεταλλήλων να λες τη γνώμη σου. Είσαι μια ερώτηση ενός αδελφού τι θα κάνεις, να πεις θα σου πω εγώ. Αλλά όπως ο Λόγος του Θεού είναι έργο, θα τολμούσα να πω ακόμη περισσότερο είναι η προσευχή. Μέχρι τώρα έλεγα, με ρώταγαν και έλεγα θα προσευχηθώ. Αλλά δεν είχα καταλάβει αυτό που λέει προτροπή αγάπης. Δεν είναι να προσευχηθώ και να σου πω, είναι να προσευχηθώ να σ' αγαπήσω και ύστερα να σου πω, γιατί θέλω σε αυτά που θα σου πω να συμμαρτυρήσει ο Θεός. Δεν είναι να σου πω σοφίες ή ακόμη και το σωστό, αλλά είναι να σου πω κάτι που θα συμμαρτυρήσει ο Θεός, θα το ευλογήσει ο Θεός, και ο Θεός δεν θα το ευλογήσει αν δεν σ' αγαπάω. Είναι έργο η προσευχή. Αυτό και ο Ελισέ του είπε, δεν ήμουν μαζί σου όταν τα έκανες αυτά. Είναι καιρός τώρα να σκέφτεσαι χρυσάφια, ημάτια, ελαιώνες, αμπελώνες, πρόβατα, βόες, δούλους, δούλες, πλούτο, καλοπέραση και απόλαυση. Γι' αυτό ήρθες στη γη, γι' αυτό με υπηρετείς, για να πάρεις από το Θεό ευλογίες γήινες. Αυτή είναι η επιθυμία σου, να ευλογήσει τα υπάρχοντά σου ο Θεός ή να ευλογήσει την ψυχή σου, τη ζωή σου εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά όλα όμως που έκανες έχουν συνέπειες, και συνέπειες κακές. Δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θα ακολουθεί όχι μόνο σε σένα Θεέ μου, Θεέ μου, αλλά και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα, και ευθύς έγινε λεπρός. Οι συνέπειες δεν είναι μόνο σε μας, είναι και στη συνέχειά μας, αδερφοί. Γι' αυτό να έχουμε καλή συνέχεια, και η καλή συνέχεια μόνο από το Θεό δίδεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να χαρίσει καλή συνέχεια στη ζωή μας, και εξαρτάται από την καρδιά μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, δώσ' τη σε μένα, όχι στα υπάρχοντά σου, όχι στις σκέψεις σου, στις φιλοδοξίες σου, στις απόψεις σου, δώσ' την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Αμήν».